Πάω στην Αγώγο Καλύβα, η οποία έχει μια άκρο ενδιαφέρουσα είδηση. Ζητάνε τα αναδρομικά από του συνταξιούχου πίσω. Ναι, μετά από έξι μήνε, όσοι έλαβαν αναδρομικά, μιλάμε για χιλιάδε συνταξιούχου απόστρατου και άλλων ειδικών μισθολογίων, όσα έλαβαν θα πρέπει να τα επιστρέψουν. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι έλαβαν λιγότερα. Θα στα πω τώρα αναλυτικά. Σύμφωνα με εργατολόγου, έχουν εντοπιστεί λάθο πληρωμέ σε περίπου 20.000 δικαιούχου που έλαβαν αναδρομικά τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ ελέγχονται άλλε 10.000 περιπτώσει που ίσω έχουν σφάλματα και αφορούν απόστρατου γιατρού. Πανεπιστημιακού και χείρε. Οι εργατολόγοι οι Θανάσοι εικάζουν οι ότι λάθο υπολογισμοί δεν έγιναν από δόλο ε, και πω οφείλονται σε λανθασμένο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών ε, για τον υπολογισμό των ποσών. Και πρόκειται για την Ειδίκα, τον ΕΦΚΑ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Από την πλευρά του, τα αρμόδια στελέχη υποστηρίζουν πω είχαν περιορισμένο χρόνο και πω εκείνη την περίοδο, συγκεκριμένα αναφερόμαστε και την περίοδο πριν από τα Χριστού, ήταν υπεύθυνοι και για την έκδοση των οριστικών συντάξεων αλλά και για τον υπολογισμό των αναδρομικών. Ουσιαστικά είχαν πιεστεί πολύ. Τώρα έχουμε δύο κατηγορίε, όπω σου είπα και πριν, λανθασμένων περιπτώσεων. Εκείνοι που έχουν λάβει λιγότερα και θα πρέπει να του επιστραφεί η διαφορά, και εκείνοι οι οποίοι έλαβαν περισσότερα και για αυτέ τι περιπτώσει τα χρήματα θα επιστραφούν με παρακράτηση στο ποσό τη συνταξή του. Μάλιστα, εγώ να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.